κάνω πριστινά από δύο αν είχε έρθει κάποιος γύρος. Βάλα το κλειδαρί μου για να μπορέσουμε να μοιράσουμε τους αγώνες, οι γηπεδούχοι, να είναι μισή μισή, δηλαδή να μισή να παίζουν μέσα, μισή να παίζουν έξω. Ειδικά στο άλλο που δεν υπάρχουν γήπεδοι. Εάν δεν το κάναμε αυτό και πέφτανε όλες οι ομάδες να παίζουν γηπεδούχοι, θα είχαμε πρόβλημα γιατί θα μπορούσαμε να πάρουμε τα παιχνίδια εκεί. Το ίδιο που κάνουμε τώρα και στην Β' κατηγορία, βάζουμε στη διάταξη εδώ τις ομάδες. Να είναι η αρχή της ομάδας π.χ. στο πρώτο. Το λεπτό του Δημήτρη, στο παιδιά, έχουμε τρεις ομίλους στην Β' κατηγορία. Είναι πάνω κάτω με γεωγραφικά κριτήρια, που τα φαίνεται. Είναι 21 ομάδες. Ξεκινάμε για όσους είχαν έρθει 3-4 Νοεμβρίου. Ο πρώτος όμιλος είναι Ολυμπιακός Τοποδίου, Αστέρας Βόρσας, Ακαδημία Ποδοσφαίρου Άργους, Απόλλων Άργους, Αθλητικός Όμιλος Εκβαδοκάπου, Αθλητικός Όμιλος Μίδας και ο Αχιλλέας Πουλακίδας. Ο δεύτερος είναι ο Άρης Ροϊνού, η Νίκη Ναυπλίου, ο Παναγιωτιακός, ο Πάο του Σοποδίου, ο Κλέον, το Αραχνέο και ο Παλαμίδης. Και ο τρίτος είναι η Ακαδημία 98, Αργολίδα 2000, Αργέας, Λίμνες, ΑΕΚ Ρανιδίου, Αναγέννησα και ο Αντριανού και ο Ρουνέα της Γυμνού. Τώρα θα σας πει ο κύριος Παϊβανάς τα διαδικαστικά για την κλήρωση. Εμείς θα δούμε ποιο από τα δύο ζευγάρια θα χρησιμοποιήσουμε για, για την πρώτη... Το ένα. Το ένα. Το 1-4. Λοιπόν, και για το άλλο... Ναι, άσο, πέρα, το 1-4. 1-4. Και το άλλο θα είναι το 2-7. Λοιπόν, για το 1-4... Το 1-4... Αχιλλέας Πλακίδας Παραμύδης, ο Ράπτη μου το 6,
θα έχει το 3, θα έχει ρεφόδο. Καλή χρονιά ευχόμαστε στους όλους. Υγεία πάνω απ' όλα. Και ό,τι θέλετε, η γραμματεία είναι εδώ, εμείς είμαστε εδώ. Παιδιά, πίσω το και επιτρέπετε τα θύματα να συνορίσετε με τον κύριο Μαϊβαλά και τον κύριο Σαμάτη για τα παιχνίδια. Να συνορίσετε για τις ώρες και τις ημέρες να τα παίξετε νωρίτερα. Μην μας λέτε Πέμπτη ή Τετάρτη θέλουμε να παίξουμε την Κυριακή. Δικαιολογείται η αναβολή σε θάλαμπο και σε καιρικές συνθήκες. Σας το λέω, το ξέρετε. Με απόφαση της Επιτροπής, μόνο σε θάνατο και σε καιρικές συνθήκες. Μας έχει πει η Επιτροπή, η οποία ασχολείται με τα προβλήματα. Δεν υπάρχει διευθύντα για να καλύψουν όλα τα παιχνίδια. Μας έχουν πει από 10 έως 11 παιχνίδια να παίζουν την ίδια ώρα. Που σημαίνει ότι οι αγώνες που θα γίνονται είναι τόσοι που φτάνουμε γύρω στους 30, άρα θα πρέπει να φτιάχνουμε 10 παιχνίδια το Σάββατο το απόγευμα, 10 την Κυριακή το πρωί και 10 την Κυριακή το απόγευμα. Εάν γίνονται Κυριακή πρωί παιχνίδια, να μην υπάρχει από εσάς κάποια διαμαρτυρία και έτσι, γιατί δεν μπορούμε πραγμάτων. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, μιλάω ότι δεν έχουμε γήπεδα. Παιδιά, σε κάποια γήπεδα. Μπορεί να βάλουμε και 4 αγώνες. Δηλαδή, μπορεί να βάλουμε και 3 Κυριακή. Θα βάλουμε αυτά, ας πούμε, από τις 10 και να τελειώνουμε το λαγικό. Έτσι, δηλαδή, θα προσπαθούμε για να βάλουμε σε κορτάρι, να μην βάλουμε σε κόμμα. Έτσι, κάποια παιδιά θα γίνουν σε κόμμα. Έχετε δηλώσει κάποια γήπεδα, πρώτη επιλογή, δεύτερη επιλογή, ισχύει έτσι. Για την πίτα πλάτη. Ισχύει αυτό. Έτσι, στα γήπεδα που έχετε δηλώσει, εκεί θα το βάλω. Εάν δω όμως ότι δεν έχουμε γήπεδο, δηλαδή μπορεί σε ένα γήπεδο να το έχετε δηλώσει κάποιες δύο ομάδες, θα είμαστε υποχρεωμένοι να το βάλουμε σε κάποιο άλλο γήπεδο. Εγώ π.χ. η ομάδα η δικιά μου, έχω δηλώσει Λέρνα και Ρωσίνη, με την Κυριακή θα το δηλώσει στα γιατριάδα. Γιατί δεν υπάρχουν γήπεδα εκεί. Επειδή υπάρχει ήδη τώρα ο Παϊβανάς, ότι έχει δηλώσει δύο γήπεδα στο Άργος και δεν έχει γήπεδο να παίξει. Και μιλάμε από τον Άφη και παίρνουμε τα γιατριάδα για να γίνει το γήπεδο. Μέχρι να τελειώσει το γήπεδο, το πρόβλημα με τα γήπεδα, εμείς έχουμε πρόβλημα με τους διευθυντές, έχουμε πρόβλημα, τότε έχουμε πρόβλημα. Όταν οι αξιολογημένοι μας βγαίνουν την Κυριακή έξω όλοι. Όταν πέσει η αξιολογημένη Κυριακή έξω έχουμε θέμα. Όταν είναι μέσα δεν έχουμε θέμα. Τα καλύπτουμε τα παιχνιδιά μας. Και κάτι άλλο. Ξεκινάμε σχολή καινούργια διαιτησία. Εάν έχετε παιδιά ποδοσφαιριστές που έχουν καταλήψει και δεν παίζουν ποδόσφαιρο, μέχρι 23 του μήνα, δώσουν και παράταση και το παράδειγμα, μέχρι 23 καλά λέω, μπορούν να έρθουν να κάνουν αίτηση για διαιτητές.